βίντεο που έφτιαξε η ομάδα Library του Antenna για τον ένα χρόνο χωρίς την τόσο πολύτιμη που είπατε κι εσείς Ζωή Λάσκαρη. Πάμε να το δούμε απόλυα, και να το σχολιάσουμε απόλυα, μετά μαζί. Απόλυα μεγάλη. Ένα από αυτά τα αστέρια, το πιο λαμπερό της Φίνος Φιλμ, και το λέω εγώ, που είμαι κι εγώ ένα από τα κορίτσια της Φίνος Φιλμ, έχουμε κοντά μας απόψε τη Θεσσαλονικιά Ζωή Λάσκαρη. Ζωήτσα μου. Αγάπη μου. Καλώς όρισες, αγάπη μου. Τότε, που είμαστε μέσα στη Φίνος Φιλμ, ο κόσμος θέλει να μάθει αν είχαμε αντιπαλότητες και τα λοιπά. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Ούτε με την Τζέννη, ούτε με τη Ζωήτσα, ούτε με μένα. Υπήρχε συναγωνισμός, ανταγωνισμός με την καλή έννοια. Με την καλή έννοια όμως. Αλλά όχι φθόνος. Γιατί αυτό έκανα κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου. Καθόλου. Ποτέ δεν το νιώσαμε αυτό. Την αγάπη του κόσμου αντιλαμβάνομαι άλλο πράγμα. Αντιλαμβάνομαι αγάπη. Αγάπη. Και αυτό είναι που μετράει. Αντιλαμβάνομαι το Ζωήτσα που με τρελαίνει. Mm-hmm. Που αυτό πάνε να πει ότι είναι τιμή να σε φωνάζουν με το μικρό σου όνομα για μένα. Ο έρωτας είναι πάθος. Και δόξα τω Θεώ αυτό το πάθος το έχω ζήσει έντονα, σε όλο το μεγαλείο, αλλά δεν είναι αυτό που έχω με τον Αλέξανδρο, ας πούμε, που είμαστε 37-38 χρόνια μαζί. Πολλά, Και τον λατρεύω. Αχ, δεν μπορείτε να καταλάβετε εσείς οι άντρες, εμείς οι γυναίκες, πόσο ευαίσθητες είμαστε. Και μου το έλεγε προηγουμένως η Ελενίτσα. Αχ, Δεσποινής Μέρη, πόσο θα ήθελα να είχα μια τουφίτσα από αυτά τα υπέροχα μαλλιά του αγαπημένου μου Κώστα να τα κάνω φυλαχτό. Θέλω να δεχτούν ότι πέρα από το πόδι και το ωραίο κορίτσι, είμαι και καλή ηθοποιός, γιατί πιστεύω ότι είμαι βρε αλήθεια. Είσαι και πολύ ξέρεις τι συμβαίνει. Λένε οι Μούροι, βλέπουμε και. Μα δεν είναι. Λοιπόν, αν παίξω με ένα φουστάνι, όπως έπαιξα πέρσι του Σέπαρ το έργο. Ήξερα ότι το φόκους θα γίνει εκεί στο παίξιμο και όχι σε τίποτα άλλο. Ζωή, σαν φίλη θέλω να σε συμβουλέψω. Πάψε να θέλεις να αποδείξεις τους άλλους, τους ειδικούς σε εισαγωγικά. Όχι και σε μένα αν θέλεις. Θέλω να δω, μπορώ, είμαι ή το να λέω. Είσαι, για να μείνουν οι ταινίες σου, δες πώς παίζεις τις δραματικές σκηνές. Δεν είναι ούτε το πόδι, ούτε το παράστημα. Αυτά έτυχε να στα χαρίσει ο Θεός. Σε αυτό το γυμνάσιο που είναι το τρίτο γυμνάσιο Θηλιώνας Καρφαλώνα με τη Μάνδρα, πρέπει να πω ότι είναι λίγο αγοροκόριτσο, ήμουν πιο πολύ με τα αγόρια. Σκαρφάνωνα λοιπόν με τα αγόρια τη Μάνδρα και βλέπαμε τις κοπέλες που κάνανε γυμναστική. Παίζαμε ποδόσφαιρο. Έζησα ωραία. Έζησα, τη γεύτηκα τη ζωή καλά. Δόξα τω Θεώ. Η Ζωή Λάσκαρη, ευαίσθητη, όμορφη, λαμπερή, ανθρώπινη. Η στάρ της Φίνος Φιλμ που εξακολουθεί να είναι και που θα παραμείνει, γιατί η ιστορία της είναι γραμμένη ήδη. Είναι τόσο απρόβλεπτη η ζωή. Ναι. Σήμερα ζούμε και το άλλο πρωί μπορεί να μην ζούμε. Αυτό, ζεις την πραγματικότητα το σήμερα. Δεν έκανα ποτέ όνειρα και τότε συνειδητοποίησα γιατί δεν... Αλλά δεν το έκανα επί τούτου, αυτός ήταν ο χαρακτήρας μου. Δεν θέλαμε να σας στεναχωρήσουμε. Μεγάλη απώλεια. Είμαστε και γείτονες στη Θεσσαλονίκη, μέναμε κοντά. Εμένα είναι καλό γκίλι η Ζωήτσα και εγώ είμαι λίγο παραπάνω. Μέναμε και... Είμαστε και φίλοι από μικρά παιδιά πριν βγούμε στο θέατρο. Αλήθεια. Ναι, ναι. Ζώσασταν... Πολύ, μέναμε μαζί. Πολύ, πολύ. Είμαστε δίπλα-δίπλα στο σπίτι. Είμαστε. Και από εκεί τη γνωρίζω και από εκεί. Αλλά είναι μεγάλη απώλεια. Και αυτά που λέει η Αλική για την Ζωήτσα είναι αλήθεια αυτά. Ένα πλάσμα σπουδαίο, πολύ καλό, αξιοπρεπέστατη, πολύ χωρίς εγώ μέσα της, να είναι συνέχεια μαζί μας και αυτά. Τώρα τι να πω, συγκινήθηκα πάρα πολύ που τη βλέπω. Τέλος πάντων, ναι. Όχι, είναι να σας πω όμως κάτι. Αυτό που μένει και που το είπε και η Αλίκη στο βίντεο, είναι ότι τουλάχιστον είναι πολύ σημαντικό να έχεις ζήσει μια ζωή πάρα πολύ ωραία, πολύ γεμάτη, με πολύ ωραίες στιγμές.
να έχεις κάνει την οικογένειά σου, αν ήταν αυτό που ήθελες. Να κάνεις όνειρα, γιατί αυτό που είπατε και εσείς πριν, ότι συνεχίζετε και κάνετε όνειρα, εννοείται. Καλή μου, και σιγά μην κάνετε εσείς. Όσο ζεις πρέπει να κάνεις όνειρα. Όσο ζεις. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είναι ωραίο να είσαι πλήρης. Αλλιώς είναι, παπά, κάτσε στο ράφι και μην μιλάς καθόλου. Όχι, η ζωή θέλει και η απώλεια ήταν μεγάλη για την ζωή και για την Υπουργή.